Θέλω να πάω σε έναν από τους κορυφαίους οριοθέτες ΑΟΣ στη Μεσόγειο, Κύπριο, που όμως είναι αναγνωρισμένος, τον κύριο Χρήστο Ζήνωνος. Κύριε Ζήνωνος, καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούω πολύ ελαφριά, αλλά δεν ξέρω εσείς αν ακούτε. Λίγο πιο... τα τελευταία λόγια του κύριου Σαντή. Ναι. Και με την ευκαιρία αυτή τον χαιρετίζω και θα πρέπει να διαβάσω τις ευχαριστίες μου σαν Κύπριος, γιατί πάντοτε θυμάται την Κύπρο και παίρνει πολύ καλές στρατηγικές θέσεις. Και τον ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε. Σας ακούμε και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Έχουμε ένα νέο ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο που αφορά στο FIR και το SAR. Καλά είναι γιατί η Τουρκία τα αμφισβητεί και αυτά. Αλλά μπορείς από αυτό το σημείο να πεις ότι μπλοκάρεις και ακυρώνεις το τουρκολιβικό μνημόνιο στο πεδίο με αυτόν τον τρόπο? Εδώ μιλάμε για υποχρεώσεις. Τα άλλα είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Σας θυμίζω, στους ακροατές το λέω, όχι σε εσάς κύριε Ζήνωνος, τι είχατε πει εσείς την Παρασκευή. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν απαντάνε στο θέμα της ΑΟΖ αυτά. Μάλιστα. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Είναι η ΑΟΣ, η οποία πηγάζει μέσα από το Σύμπαση Δυτικής Θάλασσας του 1982, που ρυθμίζει και τη χωρική θάλασσα κλπ. Και αρμόδιος οργανισμός είναι μια ειδική επιτροπή ωκεανών και δυτικής θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Και η περιοχή έρευνας και διάσωσης είναι αποτέλεσμα του FIR, δηλαδή των περιοχών αρμοδιότητας κλίσεων κάποιων χωρών, όπως προβάλλονται αυτές ο χώρος του FIR στην θάλασσα και δημιουργεί εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις αυτές διανύουν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το IMO, το International Maritime Organization. Mm-hmm. Και λέει ότι, παιδιά, επειδή εμείς στις θάλασσες δεν είναι εύκολο να τις οριοθετήσουμε και να δώσουμε αρμοδιότητες και προταξική έννοια μας είναι η ασφάλεια των ναυτιλωμένων, εφόσον τα FIR από το 1946 ήταν ρύθμισε η σύμβαση του Σικάγου και μετά αναφορισμένα το 52 κλπ. Έχει μια τάξη σε ό,τι αφορά τον αέρα. Εφόσον είναι διερημένος στον αέρα αυτές οι υπηρεσίες ευθύνης φύσεων που ρυθμίζει, είπαμε, το ICAO, ο Ρυθμής Αεροναυτικής Οργανισμός Αεροπλοίας, προβάλλοντας το στη χάλασσα, εκεί θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες και διάσωση, εκεί θα σώσουμε τους ναυτιλωμένους. Γι' αυτό θα πρέπει οι χώρες που έχουν αυτή την περιοχή ευθύνης τους να οργανώσουν κέντρα έρευνας και διάσωση, να εξοπλιστούν, να εκπαιδευτούν κλπ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που ξεκαθαρίζει. Σε ό,τι αφορά αυτό που έκανε η Ελλάδα με την Αιγύπτο, εγώ θα υποθέσω, διότι δεν έχω στοιχεία, θα κάνω δύο υποθέσεις. Μια κακή υπόθεση και μια κανονική υπόθεση. Η πρώτη και κακή υπόθεση είναι, εάν συνδέσουμε τις ενδυνάμεις από τις δυτικές οικονομικές ζώνες Ελλάδος και Αιγύπτου, ή ακόμα και εκείνο, μίλησε λίγο για ποδόσφαιρο και έτσι θα δεις, εγώ το ονομάζω αυτό γκολ, εκείνο που έγινε το σύμφωνο μεταξύ το ελληνοαιγυπτιακό, εκείνη η νομερική οριοθέτηση, εάν παρασυρθούμε σε εκείνη την οριοθέτηση και την ενδυνάμει τουλάχιστον και αναπροσαρμόσουμε τα FIR σε αυτή την περιοχή, είναι το μεγάλο λάθος. Γιατί δεν υπάρχει καμία σχέση. Να σας αναφέρω ότι η Κύπρος έχει ένα τεράστιο FIR, το οποίο ενεργήθηκε χαχτές. Για το οποίο δεν ξέρουμε. Για να καταλήξω, δεν θα πω. Κύριε Ζήνωνος, για το οποίο δεν ξέρουμε αν ακουμπάει στο τριεθνές τον FIR. Αφήστε όμως αυτό, επειδή δεν μπορώ να έχω και τον πρέσβη να περιμένει. Θέλω να σας... να πάω στο καλό σενάριο. Να πάω στο καλό σενάριο. Επειδή κάποιες χώρες, είτε διότι είχαν αδυναμίες να οργανώσουν αυτά τα κέντρα έρευνας, όπως και η Κύπρος το έκανε μόλις πριν 15-20 χρόνια, κατάφερε να κάνει δικό της κέντρο, το Ζήνων στη Λάρνακα, διαφορετικά το υποστήριζαν οι αγγλικές βάσεις. Σε αυτό το τεράστιο FIR, προβαλλόμενο στη θάλασσα, οι βάσεις ανταποκρίνοντα στις έρευνες. Επειδή όμως σε αυτές τις χώρες η Τουρκία αποβλέπει σε στρατηγικά ωφέλη και στρατηγικούς τακτικισμούς, συνεχίζει και λέει, ξέρεις, το Αιγαίο, η Φαλοκρηπίδα, στη μέση του Σουφέρτος, και εκεί να προσαρμοστεί και το FIR και να πάει στα Μπούλ FIR και να φύγει από το Άθενης FIR, και επίσης και νοτίως το ίδιο. Αυτό το καλό σενάριο, λέω, μήπως η Ελλάδα είχε και μια συνεργασία όπως κάναμε εμείς με το Ισραήλ.
επαναδεχτήκαμε να γίνει αναπροσάρμογη, διότι θα γίνονταν αναταράξει. Ωραία. Εγώ παίρνω το καλό σενάριο για να κλείνουμε, κύριε Ζήνωνος, για να κλείνουμε. Παίρνω το καλό σενάριο. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Και με το καλό σενάριο που υπάρχει ανοιχτό, αν εδώ στο τριεθνές του FIR ακουμπάει της Λευκωσίας. Δεν μας το έχουν πει αυτό. Όμως, σας ρωτώ ευθέως, το είπε ο κύριος Πρέσβης. Έχετε πει ότι το μόνο πραγματικό στο πεδίο ακύρωσης, αρκεί να μπορεί να το υποστηρίξεις, του τουρκολιβικού, έτσι πως είναι τα πράγματα, είναι η πλήρης οριοθέτηση με την Αίγυπτο και ανατολικός του 28ου, για να μην μείνει η αναμονή μόνη της καινή, να έρθει να κουμπώσει και η Κύπρος. Είναι έτσι? Ναι. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τα εφαλιά και τις συμφωνίες που έκανε, στο καλό σενάριο, τις συμφωνίες που έκανε η Αίγυπτος με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την κοινή συνεργασία ή στην αναζήτηση τέλος πάντων ασκήσεων και οργάνωση έρευνας και διάσωσης. Είναι τελείως διαφορετική αυτή η συμφωνία, χωρίς να έχει καμία σχέση με την ΑΟΣ. Εάν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να προχωρήσει και σε σχέση με την ΑΟΣ, πρέπει ναι, οπωσδήποτε να συνεχίσει αυτή την οριοθέτηση σε όλο το μήκος, να φτάσει μέχρι και το τηλεφωνικό της Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου, και εγώ λέω η Κύπρος με την Ελλάδα να προχωρήσει σε μια οριοθέτηση του κοινού συνόρου και η Κύπρος ακόμη να στείλει η Συνδική Επικρατήση των ΗΠΑ και την υπόλοιπο σε σχέση με την Τουρκία και να καλέσει τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουν. Και αν έρθουν κάποιοι τρίτοι, δίκιν Άμος Χοκστέι, να παρέμβουν, θα παρέμβουν σε συγκεκριμένα τις κρίτες, σε συγκεκριμένες διαφιλονικούμενες θέσεις. Δεν θα φύγουμε γενικότητες για να μας πει ο κάθε τρίτος, εάν το τάδε μισή και είτε πλήρη υπαλληκριτήρια, αν είναι καν εθνική κυριαρχία η Λέσβος, η Μυτιλίνη, γιατί θα τιμωρηθεί, γιατί εξοπλίζεται και θα πάει σε κυδαιμονία. Σαφές. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν άλλων στον αέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει βάσεις, εννοείται όλες χώρες, γραμμές βάσης, να κυριχθεί πρώτα-πρώτα, δεν ξέρω η Ελλάδα, είναι πολιτική απόφαση, να κάνει τα ναυτικά μίλια τα 12 και 9 σε όλη την επικράτεια και θα πάει μετά να κάνει κήρυξη της ΑΟΣ της στη μεγαλύτερη δυνατή αυτή, λένε σύμφωνα με την Πανεπιστήμιο ότι αυτό είναι λάθος, δεν είναι μόνο εκεί του Πανεπιστήμιου. Όλοι ξέρουμε με ποιον τρόπο γίνονται οι ίσο αποστάσεις από τις ανεδεκτές και αυτά να τα στείλει στην Ειδική Επιτροπή και ο ενδιαφερόμενος έχει όλη την νομική και όλη την δικαιωματική τέλος πάντων άνεση να προσφύγει σε μια μαρτυρία. Κύριε Ζήνωνος, είστε σαφείς και ποταμός, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Για τα φώτα σας που δεν είναι τεχνικά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.